ευχαριστήσω και εγώ το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τώρα με ακούτε. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Συνήθως δεν τα καταφέρνω. Αλλά θα το πάμε έτσι. Ευρώπη, Ελλάδα, προσφυγικό μεταναστευτικό. Ξαναθυμίζω τρέχοντας, μιλάμε για την μεγαλύτερη προσφυγική μεταναστευτική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι η μεγαλύτερη διαπήδηση πληθυσμών από δύο ηπείρους σε μία τρίτη που συνέβη ποτέ στην ιστορία την ανθρώπινη. Και είναι η μοναδική περίπτωση τόσο μαζικού μεταναστευτικού προσφυγικού πληθυσμού, ο οποίος αμιγώς ανήκει σε διαφορετικό πολιτισμό, έχει διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές καταγωγές και προσλαμβάνουσες από την χώρα που τους υποδέχεται, από τις χώρες που τους υποδέχονται. Όταν πρωτοπήγαμε στην Ευρώπη, το Σεπτέμβρη του 2015 πρωτοπήγα στα Συμβούλια των Υπουργών, το κλίμα ήταν το εξής. Η Ευρώπη είναι αμέτωχη, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τα σύνορα της Ευρώπης, να αποτρέψει την προσφυγική και μεταναστευτική έλευση και να λειτουργήσει ως ασπίδα για να προφυλάξει την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή ήταν η τότε πολιτική που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε μια τεράστια και αγωνιώδη προσπάθεια και πετύχαμε να μεταλλάξουμε αυτή την πολιτική. Ο κόπος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε ένα μήνα εγώ, ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Ξηδάκης επισκεφτήκαμε 22 υπουργούς εσωτερικών και εξωτερικών της Ευρώπης. Μέσα από μεγάλες και έντονες διαμάχες πετύχαμε να αναγνωριστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό σαν ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό ή ιταλικό πρόβλημα ή ισπανικό. Θέσαμε τα ζητήματα ότι πρέπει το άσυλο να μην είναι εθνικό αλλά να είναι ευρωπαϊκό. Δεν πέρασε αυτό το πράγμα. Πετύχαμε όμως να αρχίσει να δουλεύεται μια αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, επιμένοντας αυτή μας τη θέση. Και τέλος θέσαμε τέλη του 16, αρχές του 17 το ζήτημα του να δημιουργηθεί εκτός από έναν μηχανισμό ευρωπαϊκού ασύλου και ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών, δεδομένου ότι δεν μπορεί η Μάλτα, για παράδειγμα, που δεν έχει πλούσιες σχέσεις με άλλες χώρες, να κάνει τις επιστροφές. Αυξήσαμε τα χρήματα για τις εθελούσιες επιστροφές και κινηθήκαμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τα τρία πράγματα που πετύχαμε στην Ευρώπη, στην Κυριακή ο κύριος Κουμουτσάκος στο Βήμα τα αναφέρει σαν επιτυχίες και προσπάθειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αφαιρεί το ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε αυτή η ιστορία και οφείλω εδώ πέρα να σας πω ότι βοήθησαν πάρα πολύ στις προσπάθειες της χώρας μας ο κύριος Άσελμπορν, ο Υπουργός Εξωτερικών και Εσωτερικών του Λουξεμβούργου, και ο κύριος Αβραμόπουλος. Κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ο τωρινός Επίτροπος για την μετανάστευση, για την υπεράσπιση πια του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, δεν δείχνει ότι προσπαθεί ή ότι δουλεύει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δημιουργήσαμε τα Processing Centers. Πέρασε σαν απόφαση το Δεκέμβρη του 2015 από το Συμβούλιο Υπουργών. Τι είναι τα Processing Centers? Είναι μια ισοκατανομή όχι των προσφύγων αλλά όλων των ετούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη, όπου όταν υπερβούν έναν αλγόριθμο που είχαμε φτιάξει, που για την Ελλάδα ήταν περίπου 30.000 άτομα, θα μεταφέρονται σε άλλα camp, σε άλλες δομές στην Ευρώπη, όπου εκεί θα εξετάζεται το άσυλό τους. Ενώ αυτό πέρασε από το ΤΣΑΙ, το Συμβούλιο Υπουργών, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν προχώρησε στο Συμβούλιο Πρωθυπουργών και Αρχηγών των Κρατών, και προφανώς είναι ένα θέμα ισχύως, η Γερμανία άλλαξε θέσεις μετά και το καθυστέρησε. Ο κύριος Κουμουτσάκος σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, ενώ παρουσιάζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από αυτό το πράγμα,
δεν αναφέρει ότι από εμάς ξεκίνησαν αυτά. Εμείς βρήκαμε μια Ευρώπη η οποία έλεγε ότι εσείς πρέπει να υπερασπιστείτε τα σύνορα της Ευρώπης. Καταλήγει ότι βάζουν εξίσου πια στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και στα Συμβούλια και Υπουργών και Πρωθυπουργών το θέμα του ότι η Ελλάδα είναι η ασπίδα της Ευρώπης. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Η Ελλάδα είναι η ασπίδα της Ευρώπης, είναι αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έφτισε αίμα. Κατανάλωσε πολύ διπλωματικό κεφάλαιο, πολύ πολιτικό κεφάλαιο προκειμένου να ανατρέψει. Ήταν η πολιτική που η Βίζεγκρατ προωθούσαν στην Ευρώπη. Όταν βάζεις τα πρώτα τρία, δηλαδή Ευρωπαϊκό Άσυλο, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επιστροφών, ισοκατανομή των ετούτων άσυλων στην Ευρώπη και βάζεις το ότι η Ελλάδα είναι ασπίδα στην Ευρώπη, πέρα του ότι κατατάσσεις τους πρόσφυγες και μετανάστες σε επιτεθέμενους εχθρούς, που δεν είναι, αναιρείς τα προηγούμενα τρία. Μεταφέρεις του ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά πρόκειται αμιγώς για ένα ελληνοτουρκικό πρόβλημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στον Τούρκο να το χρησιμοποιήσει παρέα με τις άλλες βλέψεις που έχει για το Αιγαίο, για την Κύπρο, για το Καστελόριζο και όλα αυτά, σαν ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα. Επομένως, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καταδικάζει τον ελληνικό λαό στο να είναι η ασπίδα της Ευρώπης, αντί να είναι μία από τις πύλες εισόδου της Ευρώπης, και να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, μας καταδικάζει σε σκηνές σαν αυτές στον Εύρο, όπου σωστά μεν αποκρούστηκε αυτό το εργαλειοποιημένο όπλο του Ερντοάν, αλλά αν θυμόσαστε είχαν ντυθεί όλοι Σοφία Βέμπο και τραγουδούσαν για πόλεμο και τέτοια πράγματα. Ενώ δεν υπήρχε πόλεμος, υπήρχε μια στοχευμένη επίθεση εργαλειοποιημένη από τον Ερντοάν, η οποία σωστά αποκρούστηκε. Την ίδια ώρα στο πιο κάτω σύνορο στους κήπους οι τουρίστες μπαινοβγαίνανε κανονικά. Αυτό παρουσιάστηκε σαν ένα μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο για οποιαδήποτε κυβέρνηση υπήρχε. Επομένως, θέλω να κρατήσετε ότι η Ελλάδα ασπίδα της Ευρώπης σημαίνει πρόβλημα της Ελλάδας η μετανάστευση και όχι της Ευρώπης, σημαίνει ελληνοτουρκικό και όχι ευρωπαϊκό-τουρκικό πρόβλημα η μετανάστευση και η προσφυγιά, σημαίνει καταδίκη του λαού μας στο να είναι συνεχώς εκτεθειμένος σε εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού από τον Ερντοάν και στο να γίνει σιγά σιγά αποθήκη ψυχών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν τον οποίο υπήρχε πριν. Η ένδειξη 5.000 στη Μόρια, 20.000 στη Μόρια είναι μία ένδειξη η οποία είναι και απόδειξη και η οποία δεν είναι μόνο ποσοτική διαφορά, είναι ποιοτική διαφορά. Και αν εμείς ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αισθανόμασταν ενοχή και το λέγαμε για την κατάσταση στη Μόρια, φανταστείτε σήμερα τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την κατεύθυνση της ασπίδας συνενεί πια η Ευρώπη. Ο Ζεχάροφ, το είπε και πριν ο Βίτσας, βγήκε και δήλωσε ότι εμείς θα κατανέμουμε στην Ευρώπη, αλλά πρώτα θα εξετάζεται το άσυλο στη χώρα υποδοχής. Είναι αδύνατο για οποιαδήποτε χώρα υποδοχής να εξετάσει το άσυλο όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων ή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έρχονται, και αυτό να γίνει με διαδικασίες οι οποίες να μην είναι πρακτικά άρνηση δικία, όχι μόνο λόγω πρόθεσης αλλά και λόγω αριθμού, αλλά να είναι και υποκειμενικά αυτό το πράγμα. Στα πλαίσια αυτά της ασπίδας καλλιεργείται η αποτροπή. Τα pushback. Τα pushback είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα pushback διώκονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα διωχθούν κάποτε. Και αυτοί οι οποίοι μετέτρεψαν την πολιτική των διασώσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική λέμβων, οι οποίες τις γυρνάνε πίσω με αυτές τα safe boat που βάζουν, τα πορτοκαλί, που καταγγέλλεται επίσημα και από τη Frontex και από τη Δανέζικη Frontex και από τη Δανέζικη Υπουργό, σαν ένα γεγονός που συμβαίνει στα νερά μας σήμερα, είναι μια πολιτική η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε διεθνείς κυρώσεις και εμπεγμούς χωρίς να αποτρέψει μία
κίνηση, εάν ο Ερντοάν θέλει να την κάνει, μία κίνηση δηλαδή επανάληψης σε μεγάλο ή σε μικρότερο βαθμό του 15. Στην πολιτική της διαχείρισης του κόσμου που ήρθε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε, αλλού το πέτυχε, αλλού δεν το πέτυχε, να εφαρμόσει μία πολιτική που την ονομάσαμε ισορροπία δικαιωμάτων. Είδαμε δηλαδή μέσα από την εμπειρία του παγκόσμιου προσφυγικού και μεταναστευτικού και των αντιμετωπίσεών του, ότι το να παράσχεις κατά το δυνατόν, σας θυμίζω το 2015 ήμασταν και στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, να παράσχεις στους αιτούντες άσυλο τα δικαιώματά τους, είναι κάτι το οποίο διασφαλίζει τα δικαιώματα του λαού υποδοχής. Έτσι θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήρθαμε από το 12, το 15 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πλατείες ήταν γεμάτες. Σε 5 μήνες αδειάσαμε τις πλατείες. Σε 4 μήνες αδειάσαμε τις πλατείες. Στην αρχή σε γήπεδα, μετά σε σκηνές, μετά σε κάμπ. Πήραμε προγράμματα από την Ευρώπη για διαμερίσματα ήδη από το Δεκέμβριο του 2015, αλλά τα διαμερίσματα ήταν δύσκολο να βρεθούν. Όταν έγιναν οι δυσκολίες του να βρεθούν τα διαμερίσματα, πήραμε πρόγραμμα για ξενοδοχεία και πήραμε και προγράμματα για τα κάμπ, τα οποία ο ελληνικός λαός από το δικό του ταμείο δεν ξόδεψε μία δραχμή. Ήτανε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι έκανε? Αυτό εξασφάλισε στοιχειοδός έστω. Δεν είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, αλλά εξασφάλισε στοιχειοδός το δικαίωμα των αιτούντων άσυλων, προσφύγων και μεταναστών. Στη στέγη, στο ζεστό νερό, στα ρούχα, στο φαΐ, στο σχολείο, στην υγειονομική περίθαλψη, θα τα πω πιο κάτω αναλυτικά, και συγχρόνως διασφάλισε τους Έλληνες ότι δεν θα έχουν μια πλατεία Βικτωρίας όπου θα κοιμούνται 500-1000 πρόσφυγες και μετανάστες το βράδυ, δεν θα έχουν μια πλατεία Αριστοτέλου όπου δίκην Αγγέλης οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα κοιμούνται κάτω στο χώμα και αναγκαστικά, γιατί δεν έχουν άλλη διέξοδο, θα παρενοχλούν, γιατί θα πρέπει να κάνουν την ανάγκη τους, θα πρέπει να πληθούν, θα πρέπει να φάνε, θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Σας είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές τις προσπάθειες που κάναμε, κάποιες από αυτές πετύχανε, κάποιες άλλες θα πετυχαίνανε σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Εγώ θέλω να σας πω για την αστεγία που προσπαθήσαμε να την καλύψουμε. Παραλάβαμε 0 θέσεις φιλοξενίας, μονάχα 4 προαναχωρησιακά κέντρα, που είναι κέντρα κράτησης. Δημιουργήσαμε μέχρι την Ιδωμένη 60.000 θέσεις φιλοξενίας και μετά τη διάλυση της Ιδωμένης τον επόμενο χρόνο και ο κύριος Βίτσα, ο Δημήτρης ο Βίτσας που με διαδέχθηκε, τις περιορίσαμε αυξάνοντας πια τα διαμερίσματα και αυξάνοντας τα ξενοδοχεία σε 25 με 30.000 θέσεις σε ΚΑΜ και οι άλλες θέσεις με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια σε διαμερίσματα, με λίγο μικρότερη στα ξενοδοχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι είχαν μια στέγη. Δώσαμε άμκα και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε την παραμικρή επιδημία. Δεν έχει ξαναυπάρξει μεταναστευτικό προσφυγικό κίνημα σε αυτά τα μεγέθη που να μην δημιουργήσει αρρώστια. Σας θυμίζω ότι το κύριο επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στο προσφυγικό μεταναστευτικό, πέρα από το ότι οι αραπάδες θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, ήταν ότι θα φέρουν δεκάδες επιδημίες. Δεν υπήρξε καμία επιδημία, υπήρξαν μονάχα 2 γαστρεντερίτιδες στοιχείο που αφορούσαν 100 άτομα τη μία φορά και 50 άτομα την άλλη φορά. Ο ΆΜΚΑ καταργήθηκε. Υποσχέθηκαν, αφού τον κατάργησαν, ότι θα δώσουν ένα παραπλήσιο με το ΆΜΚΑ, το ψηφίσανε, δεν έχει δοθεί ακόμα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι πρακτικά εκτός υγειονομικής φροντίδας. Σε συνθήκες COVID αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο και το βλέπετε με τα παραδείγματα στην Ερμιόνη, αν το λέω σωστά, και σε άλλα ΚΑΜΠ που υπήρξαν τέτοια προβλήματα. Προχωρήσαμε την ελληνομάθεια σε 2 επίπεδα. Στείλαμε ένα τεράστιο αριθμό παιδιών στα σχολεία, τα οποία αυτή τη στιγμή μοιράζονται τη δική μας κουλτούρα και τη δική μας καλλιέργεια. Προσπαθήσαμε με λιγότερη επιτυχία, δεν προλάβαμε κιόλας,
να περάσουμε στην ελληνομάθεια και έναν τεράστιο αριθμό ανδρών και γυναικών ετούντων άσυλο, μη ξεχωρίζοντας τους πρόσφυγες από τους μετανάστες, προκειμένου να μπορέσουν τα ενταξιακά προγράμματα να προχωρήσουν καλύτερα. Η ελληνομάθεια πάλι είναι ένα δικαίωμα του πρόσφυγα και μετανάστη, το οποίο έχει να κάνει με τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή, ένας πρόσφυγας και μετανάστης που μιλάει ελληνικά μπορεί πολύ πιο εύκολα να ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία από έναν ο οποίος δεν μπορεί να συνεννοηθεί διότι μιλάει τη τάδε διάλεκτο του Πακιστάν. Εργασία. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε, ενώ ακόμα είχαμε αυξημένες ροές, προγράμματα ένταξης. Είπε ο κύριος Κλάπας, θέλω να πω μία διαφορά δική μας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία και από αυτή εδώ την κυβέρνηση που μέχρι στιγμής αρνείται εντελώς την ένταξη. Μέχρι τότε τα προγράμματα ένταξης ήταν σε εισαγωγικά μη αποτελεσματικά και ύποπτα. Δηλαδή είχαμε περίπου 700.000 πρόσφυγες και μετανάστες πριν από τη μεγάλη κρίση του 2015 και είχαμε πρόγραμμα για την ένταξη 100 γυναικών του Αφγανιστάν στην ονιχοπλαστική. Πρόγραμμα για την ένταξη 75 ανθρώπων από το Πακιστάν στην καλλιέργεια μανιταριών, τα οποία όλα προϋπέθεταν η ΕΚ, προϋπέθεταν χρήματα που δεν δίνονταν στους πρόσφυγες και μετανάστες ή στην εργασία που κάνουν, αλλά τα μοιραζόντουσαν και διάφορα η ΕΚ, ιδιωτικά κέντρα και τέτοια πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μαζικά προγράμματα. Ένα παράδειγμα και τελειώνω με αυτό, ελπίζω μετά να μην γίνουν ερωτήσεις. Έχουμε ανάγκη κάθε χρόνο από 8.000 μετανάστες, τους οποίους εισάγουμε από τις συνοριακές μας χώρες για να μαζέψουν την αγροτική παραγωγή. Φέτος λόγω COVID αυτό δεν έγινε. Προσπαθούσαμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά κέρδισε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμα δεν εξελίχθηκε. Είχαμε μία λαμπρή συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έδιδε το εργόσιμο, άρα θα γλιτώνανε και χρήματα, ώστε να αξιοποιηθούν 6.000-7.000 από αυτή τη μετανάστευση, την καινούργια του 2015, που στη πλειοψηφία τους το προφίλ τους είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, στην παραγωγή την αγροτική. Και αυτό καταργήθηκε όπως όλα τα άλλα. Η εργασία τώρα είναι ένα δικαίωμα του πρόσφυγα, του ετούντος άσυλο, του μετανάστη μέχρι να οριστικοποιηθεί η κατάστασή του τι θα κάνει, το οποίο τι διασφαλίζει. Διασφαλίζει επίσης την κοινωνική γαλήνη στον τόπο. Δηλαδή αυτός που έχει εργασία είναι πολύ πιο δύσκολο να ρέψει προς το έγκλημα ή να μπλέξει με εγκληματικά δίχτυα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όλα δεν είναι εφευρέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθειες οι οποίες φαίνονται από το παγκόσμιο μεταναστευτικό και προσφυγικό χάρτη. Λοιπόν, τελειώνω. Παραλάβαμε πλατείες. Παραλάβαμε έλλειψη υγειονομικής φροντίδας. Παραλάβαμε μηδέν υποδομές. Παραλάβαμε 4 κέντρα κράτησης και όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας γεμάτα. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ως γιατρός πήγαινα στη Δραπετσόνα, όπου σε ένα χώρο 40 τετραγωνικά ήταν 100 πρόσφυγες και μετανάστες μέσα, χωρίς προαυλισμό, χωρίς τίποτα. Δώσαμε άμκα, πετύχαμε. Να υπάρξουν δομές, διαμερίσματα, ξενοδοχεία, άμκα, να μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό που είναι προϋπόθεση για να εργαστούν. Να πάνε τα παιδιά σχολείο και να ξεκινήσει και μία προσπάθεια να πάνε οι ενήλικες σχολείο. Και μάλιστα βάλαμε έναν όρο, επειδή οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικά προβλήματα, ότι προϋπόθεση για να πάει ο άντρας στο σχολείο θα είναι να πάει και η γυναίκα στο σχολείο. Το οποίο δεν έγινε εύκολα αποδεκτό, γιατί υπάρχει μια διαφορετική παράδοση εκεί πέρα. Αλλά όπου μπορέσαμε, πετύχαμε. Πετύχαμε επίσης δύο πράγματα που έχουν ξεχαστεί. Το relocation και το resettlement. Δηλαδή την δυνατότητα αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να μεταφέρονται στις άλλες χώρες της Ευρώπης και τη δυνατότητα αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μέσω της UNHCR να μεταφέρονται απευθείας από την Ιορδανία και την Τουρκία στην Ευρώπη, παρακάπτοντας τα δίκτυα των σμάγκλερς. Σήμερα τι γίνεται.
σήμερα έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Σήμερα το σχέδιο είναι ασπίδα. Το σχέδιο είναι αποτροπή. Το σχέδιο είναι κοινωνικός σύγκρουση και κοινωνικός αυτοματισμός. Ξέρετε, πολλές φορές αποδίδουμε σε ανικανότητα αυτά τα οποία γίνονται. Εγώ, η προσωπική μου άποψη, η οποία δεν δεσμεύει κατά ανάγκη τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πρόκειται για σχέδιο. Δηλαδή ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να περάσει τα pushback στη θάλασσα που θα οδηγήσουν σε πνιγμούς. Τώρα ετοιμάζονται να πλώσουν αυτό το δίχτυ για του Στεφανή στη θάλασσα. Να οδηγήσουν το να γεμίσει η πλατεία της Βικτωρίας, θα οδηγήσει πάλι τους κατοίκους της πλατείας Βικτωρίας σε ρατσιστικές αντιδράσεις. Η μόρια των 20.000 αύξησε το ρατσισμό και ελάττωσε την αλληλεγγύη. Και αυτό συμβαίνει παντού. Επομένως πρόκειται για ένα σχέδιο. Χρειάζονται τον κοινωνικό αυτοματισμό, ώστε όταν αρχίσουν οι πνιγμοί στη θάλασσα ή στο ποτάμι, ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα πήγαινε ρούχα, τρόφιμα, νοιαζότανε, να πει εδώ που φτάσαν τα πράγματα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι ένα σχέδιο που η δεξιά εφαρμόζει πρώτη φορά. Είναι ένα σχέδιο που σε μικρότερο βαθμό εφαρμόστηκε επί Σαμαρά, όταν επί Σαμαρά γεμίσανε οι πλατείες, έγινε η ζωή των κατοίκων στα αστικά κέντρα δυσβάσταχτη και μετά αρχίσανε οι συλλήψεις, οι ξυλοδαρμοί, βγήκε η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Σταμάτησε οποιαδήποτε μορφή αλληλεγγύης και ξέσπασε ένα κύμα ξενοφοβικό. Αυτό το κύμα το ξενοφοβικό που δημιούργησε τη Χρυσή Αυγή, τώρα η Νέα Δημοκρατία, έχοντας ενσωματώσει τη Χρυσή Αυγή σε επίπεδο ψηφοφόρων μέσα της, δεν έχει να φοβηθεί μήπως μια καινούργια Χρυσή Αυγή της πάρει ψήφους ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε τώρα και ανακοινώσεις οι οποίες είναι η πρώτη φορά, ξέρετε, που 10-12 μήνες μετά δεν έχουν κάνει τίποτα. Δηλαδή έχουμε ανακοινώσεις για κλειστά κέντρα. Εμείς είμαστε αντίθετοι, είναι σαφές αυτό το πράγμα, ότι όλοι οι πρόσφυγες, μετανάστες, νόμιμοι, παράνομοι αυτοί, πρέπει να είναι σε κλειστά κέντρα. Είναι αντίθετο από το διεθνές δίκαιο, είναι αντίθετο από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν έχουν κάνει ένα. Κάθε τόσο γίνονται ανακοινώσεις. Στείλανε τα ματς στη Μυτιλίνη, στοιχείο, έπαιξαν ξύλο, φύγανε, κατά την άποψή μου, ξεφτυλίσανε και την αστυνομία, βάζοντάς την να κάνει πράγματα που στα χρόνια μας δεν έκανε. Ούτε διανοείται ότι θα μπορούσε να κάνει. Πιθανώς από ό,τι καταγγέλει η ίδια η Frontex στο λιμενικό, να κάνει pushback που στα χρόνια μας ήτανε, κανείς δεν διανοείται να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα είναι σχέδιο, δεν είναι ανικανότητα. Και αν μπορέσει κανείς να το δει αυτό σαν τη μεγάλη εικόνα, έτσι θα μπορέσει να εξηγήσει και τα μικρά-μικρά κομματάκια. Η αστεγία των προσφύγων. Ανακοινώσαν ότι θα βγάλουν τους πρόσφυγες από τα κάμπ. Δεν το κάνανε. Απλά αυτοί που έρχονται από τα νησιά πάνε πρώτα στις πλατείες και μετά τους μαζεύουν και πάνε στα κάμπ, όπου στείνουν σκηνές μέσα, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό να γίνει δυσβάσταχτη η κατάσταση μέσα στα κάμπ και να έχουμε και εκεί πέρα συγκρούσεις και στις πλατείες να αρχίσουν να δυσανασχετούν. Αυτό είναι σχέδιο, δεν είναι ανικανότητα. Υγεία, σας το είπα πριν, τελειώνοντας, σε επίπεδο πολιτικής, για τον ΣΥΡΙΖΑ η θέση είναι ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν μπορεί παρά να λυθεί με διπλωματικούς τρόπους, με διπλωματική πίεση και να αξιοποιήσει σήμερα που οι συνθήκες είναι καλύτερες αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε με την συμμαχία των χωρών πρώτης υποδοχής. Δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία μέσα από ένα άλλο κανάλι. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, αυτή καταργήθηκε και τώρα έχουμε μια συμμαχία που στόχο έχει τα pushback και που ζητάει επίσημα από την Ευρώπη αυτό που ο Ορμπάν ζήτησε μία φορά, δηλαδή την παραβίαση των συνθήκων, του να κάνει τα στραβά μάτια η Ευρώπη και εμείς θα είμαστε η ασπίδα και θα πνίγουμε, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Η Ιταλία που έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς και μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να σταθεί, όχι. Η Ισπανία που έχει μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να σταθεί, όχι. Η Γαλλία, όχι. Και συνεχίζει έτσι.
Η πολιτική λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα και όχι ελληνικό, όχι ασπίδα, αλλά διεθνείς συνθήκες, διεθνές δίκαιο. Στη διαχείριση ισορροπία δικαιωμάτων, που σημαίνει αστεγία παραβιάζει δικαιώματα των Ελλήνων, όχι μονάχα των προσφύγων μεταναστών, που σημαίνει έλλειψη φαρμακευτικής περίθαλψης παραβιάζει και δικαιώματα των Ελλήνων, όχι μονάχα των προσφύγων μεταναστών. Συμμαχία του Νότου σε αντίθεση με τη συμμαχία με τη Βουλγαρία και την Κύπρο στην κατεύθυνση του pushback. Και θα ήθελα να σας πω το εξής, που το λέω πάντα, καμιά φορά παρεξηγούμε. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολιτικό κόμμα. Εγώ ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ αγαπάω τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αγαπάω τους ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτό δεν μπορώ να το απαιτήσω από την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν πολιτικό κόμμα απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση, και όταν ήταν ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε, να εφαρμόσει το κράτος δικαίου. Δεν με νοιάζει αν τον αγαπάς ή δεν τον αγαπάς. Με νοιάζει να εφαρμόσεις τις διεθνείς συνθήκες. Με νοιάζει να εφαρμόσεις το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με νοιάζει και έχεις υποχρέωση να το κάνεις αυτό. Και ας μην τον αγαπάς. Μην πας να πιεις κρασί μαζί του. Θα σας φέρω τώρα ένα παράδειγμα, γιατί καμιά φορά όταν μιλάω γι' αυτό παρεξηγούμε. Και τελειώνω τώρα. Τι είναι το κράτος δικαίου? Οι νόμοι που ψήφισε ο Μηταράκης εντάσσονται στο κράτος δικαίου? Όχι. Διότι είναι αντίθετη με άλλα δίκαια. Είναι ένα παράδειγμα με το οποίο εγώ έζησα πάρα πολλές φορές. Η φιλοσοφία δεν έχει καταλήξει και η νομική πάνω σε αυτό. Στην Αντιγόνη, ποιος είναι το κράτος δικαίου? Είναι ο κρέοντας ή είναι η Αντιγόνη? Για τον ΣΥΡΙΖΑ το κράτος δικαίου είναι η Αντιγόνη. Σας ευχαριστώ πολύ.